Σας προβληματίζει το γεγονός ότι η σεισμική δραστηριότητα από τότε, από την 26η Ιουνίου του 26 μέχρι και σήμερα, είναι ενδιάμεση σεισμή και δεν έχει καταγραφεί ένας μεγάλος σεισμός, και όταν λέω μεγάλος σεισμός, άνω των 7 Ρίχτερ. Δηλαδή, όσο περνάει το χρονικό διάστημα από τον τελευταίο μεγάλο σεισμό, αυξάνεται η πιθανότητα για έναν μεγάλο σεισμό στην Κρήτη και εμείς το απευχόμαστε βεβαίως το προσεχές διάστημα. Θα σας απαντήσω με ό,τι καλύτερο έχει η σύγχρονη διεθνής επιστημονική εμπειρία στον χώρο της σεισμολογίας. Εκείνο το οποίο έχει λοιπόν ως αποτέλεσμα είναι ότι στα φαινόμενα των σεισμών δεν υπάρχει περιοδικότητα. Mm-hmm. Ή αν υπάρχει, είναι σε σπάνιες περιπτώσεις. Κατά συνέπεια, ένας ισχυρός σεισμός μπορεί να συμβεί αύριο, σε ένα λεπτό από την ώρα που μιλάμε, αύριο μπορεί να είναι σε 10 χρόνια, μπορεί να είναι σε 50 χρόνια. Δεν παίζει τόσο πολύ μεγάλο ρόλο πόσο μεγάλο είναι το διάστημα που έχει παρέλθει. Αυτό, ξέρετε, η σύγχρονη επιστήμη λέει ότι έχει κάποια έννοια, κάποια βάση για τις ηφαιστειακές εκρήξεις, αλλά όχι τόσο πολύ για τους σεισμούς. Κατά συνέπεια, ο σεισμός μπορεί να ευνηδιάσει ανά πάσα στιγμή. Εκείνο λοιπόν που έχει πολύ μεγάλη σημασία και το συνδέω με το προηγούμενο που έλεγα, είναι η μακροπρόθεσμη προετοιμασία και για το σεισμό και για το τσουνάμι. Κατά συνέπεια, η ενημέρωση, τα άλλα μέτρα αντισεισμικής προστασίας, η κατασκευή αντισεισμικών κτηρίων, όλα αυτά είναι ένα πλέγμα μέτρων που μπορούν μακροπρόθεσμα να μειώσουν το σεισμικό κίνδυνο, έτσι ώστε να μας βρουν όσο το δυνατόν πιο έτοιμους ανά πάσα στιγμή, όποτε και αν έρθει ο επόμενος μεγάλος σεισμός, είτε είναι κοντά στην Κρήτη, είτε δεν είναι κοντά, είτε είναι σε άλλες περιοχές της πατρίδας μας. Μιας και έχουμε λοιπόν μια εξαιρετική συγκυρία να είστε και οι δύο μαζί μας απόψε, μαζί με τους εκλεκτούς καλεσμένους εδώ στο πλατό, θα ήθελα να δούμε εικόνες από drone, από τον drone του Μιχάλη του Δημητρίου. Είναι εικόνες πριν από ένα ακριβώς 24ωρο στην ευρύτερη περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος του Ηρακλείου. Το Ηράκλειο είναι μια πόλη που ξεπερνά τις 200.000. Δυστυχώς μια πόλη που έχει μια άναρχη δόμηση, μικρούς δρόμους. Μια πόλη όμως που έχει και τα χαρακτηριστικά μιας μεγαλούπολης για τα δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας. Και θέλω να δούμε κάποιες εικόνες για να σας θέσω κάποια ερωτήματα, χωρίς εμείς εδώ να είμαστε ειδικοί. Ψάχνουμε απαντήσεις από εσάς που είστε δύο εξαιρετικοί καθηγητές. Βλέπουμε λοιπόν εικόνα από το Γιούχτα. Είναι ένα μικρό βουνό που βρίσκεται ακριβώς πίσω από την πόλη του Ηρακλείου. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε μια τεράστια έκταση που έχουμε κυρίως βραχώδη περιοχή και αγροτικές καλλιέργειες και διάσπαρτα μικρούς οικισμούς και χωριά, και ακριβώς μπροστά ένα πολεοδομικό συγκρότημα όπως το Ηράκλειο, με ένα πληθυσμό που ξεπερνά τις 200.000, εκτείνεται από την περιοχή των Λινοπεραμάτων και φτάνει σχεδόν μέχρι και την περιοχή της Χερσονήσου. Μιλάμε για ένα πολεοδομικό συγκρότημα. Και βλέποντας αυτές τις εικόνες, θέλω να μου πείτε, θα ξεκινήσω με εσάς κύριε Ελέκα, αν αυτή η κατανομή του υπέδαφους στο Ηράκλειο βοηθάει στην αντισεισμική θωράκιση του Ηρακλείου, ακόμα κι αν ο σεισμός δεν είναι στη θάλασσα, αλλά είναι στην ξηρά, αλλά όχι σε μία κατοικημένη περιοχή. Δηλαδή, το Ηράκλειο θωρακίζεται από μία τεράστια έκταση περιμετρικά της πόλης, που δεν είναι κατοικημένη ή αλλιώς πυκνοκατοικημένη όπως είναι η πόλη του Ηρακλείου. Αυτό βοηθάει γεωγραφικά, βοηθάει από την ίδια τη φύση σε μία αντισεισμική θωράκιση. Ξεκινάω με εσάς, κύριε Λέκα, και να βλέπουμε τις εικόνες του Μιχάλη του Δημητρίου. Κοιτάξτε, ο όρος αντισεισμική θωράκιση ουσιαστικά περιλαμβάνει πολλές παραμέτρους. Η πρώτη παράμετρος είναι ο σεισμικός κίνδυνος, δηλαδή αυτό που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή το πόσο μεγάλος μπορεί να είναι ένας σεισμός που μπορεί να εκδηλωθεί τώρα ή αύριο ή μετά 50 χρόνια. Αυτό είναι το πρώτο δεδομένο. Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι τι συνοδά γεωδυναμικά φαινόμενα θα έχουμε. Αν δηλαδή θα έχουμε κατολιστήσεις, εάν θα έχουμε υποθαλάσσιες κατολιστήσεις, εάν θα έχουμε τσουνάμι όταν το επίκεντρο του σεισμού είναι στο θαλάσσιο χώρο και η αιστεία είναι σε μικρό βάθος. Είναι δηλαδή πολλοί παράμετροι που συνθέτουν ουσιαστικά αυτό που λέμε σεισμικό κίνδυνο. Από εκεί και πέρα είναι τα θέματα της τροτότητας. Δηλαδή, τροτότητα σημαίνει πώς είναι δομημένο το πολεοδομικό συγκρότημα, με τι διάταξη είναι δομημένο, και το Ηράκλειο βεβαίως
έχει τα αρνητικά πρωτεία πάνω στην πολεοδόμηση, γιατί όλοι ξέρουμε ότι αναπτύχθηκε χωρίς να υπάρχει σχέδιο, χωρίς να υπάρχουν επεκτάσεις, συγκροτημένες επεκτάσεις για δύο πόλεις. Άρα είναι μια ευάλωτη πόλη σε μια σεισμική δραστηριότητα. Από την άποψη της πολεοδομικής στρωτότητας, και το διευκρινίζω αυτό, είναι μια ευάλωτη περιοχή, γιατί έχει το μέτωπο στη θάλασσα, άρα έχουμε και τα κύματα του τσουνάμι, εάν ο σεισμός είναι υποθαλάσσιος. Είναι μια ευάλωτη περιοχή, γιατί συγκεντρώνονται πάρα πολλές δραστηριότητες, πάρα πολλοί κόσμος μέσα σε ένα περιορισμένο χώρο. Το ίδιο ευάλωτες είναι και οι πόλεις όπως το Ρέθινο και τα Χανιά, που μέσα στην καρδιά τους έχουν και μια παλιά πόλη. Κοιτάξτε, η κάθε πόλη δυστυχώς ή ευτυχώς έχει διαφορετική τροτότητα, όπως λέμε. Γιατί κάθε πόλη είναι μια διαφορετική πόλη. Είναι τελείως διαφορετικές οι πόλεις όταν παίρνουμε να τις μελετήσουμε, και κυρίως τα Χανιά, το Ρέθινο, το Ηράκλειο, ο Άγιος Νικόλαος, η Συστία κτλ. Έχουν τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Βεβαίως η παλιά πόλη παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Αλλά όμως, πέρα από την υψηλή πολεοδομική τροτότητα και την τροτότητα που έχει σε άλλα σημεία, δηλαδή πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλές δραστηριότητες το καλοκαίρι, τετραπλασιάζεται ο πληθυσμός, πρέπει να δούμε και τα θετικά. Τα θετικά ποια είναι? Είναι ότι τα καινούργια τουλάχιστον κτίρια είναι κτίρια τα οποία είναι θετικά. Παρά το γεγονός ότι κτίστηκαν έτσι όπως κτίστηκαν, κτίστηκαν αρκετά, και κυρίως οι μεγάλες μονάδες ξενοδοχειακές με τον αντισεισμικό κανονισμό. Βεβαίως υπάρχουν κτίρια τα οποία μέσα στο Ηράκλειο είναι απαράδεκτα κτίρια από άποψη σεισμικής επάρκειας. Είναι κτίρια τα οποία είναι δομημένα, είναι αυθαίρετα, έχουν παρεμβάσεις, είναι ασυντήρητα. Εκεί πραγματικά πρέπει να δώσουμε μια μεγάλη προσοχή. Άρα έχω κάνει προτάσεις σχετικές και προς την κύριε Περιφερειάρχη, αλλά και προς τον πρόεδρο της ΠΕΔΑ και σε άλλους παράγοντες, να δοθεί πρώτη προτεραιότητα στην αντισεισμική θωράκιση των κτηρίων και κυρίως των ειδικών κτηρίων, όπως είναι τα σχολεία, όπως είναι τα δημόσια κτίρια, που μας δίνεται τώρα η μοναδική ευκαιρία να ενισχύσουμε τα κτίρια αντισεισμικά με το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης προβλέπει για κάθε Δήμο 500.000 ευρώ για την ενίσχυση των σχολείων, για την ενίσχυση των κτηρίων, των δημόσιων κτηρίων που ανήκουν στους Δήμους. Και γι' αυτό το λόγο, βεβαίως, είμαστε σε άμεση συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, με τον κύριο Θεοδωρικάκο, προκειμένου να, ως ΟΑΣ, ως οργανισμός, να βοηθήσουμε με την τεχνογνωσία τους τοπικούς παράγοντες και τους μηχανικούς, προκειμένου να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν αυτή τη μοναδική ευκαιρία και τις πιστώσεις, έτσι ώστε να ενισχύσουν τουλάχιστον τα κτίρια που έχουν μια πολύ μεγάλη σημασία για το Ηράκλειο και για την Κρήτη ολόκληρη. Θα επεκτείνω την ερώτηση που έκανα σε εσάς προς τον καθηγητή Παπαδόπουλο, και θέλω, κύριε καθηγητά, ακούγοντας τον καθηγητή τον κύριο Λέκα, να μου πείτε αν σε επίπεδο Κρήτης, με βάση την εμπειρία σας από το γεωδυναμικό, υπάρχουν οι λεγόμενες κόκκινες περιοχές. Ποιες είναι οι περιοχές που είναι περισσότερο ευάλωτες σε μια σεισμική δραστηριότητα που δεν μπορεί να είναι διαχειρίσιμη? Και ενώ δεν μπορεί να είναι διαχειρίσιμη, μιλάμε για έναν σεισμό με μικρό εστιακό βάθος, με υψηλή κλίμακα όσον αφορά τα Ρίχτερ, και βεβαίως πολύ κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Υπάρχουν περιοχές που, θα το πω έτσι πολύ απλά, πολύ λαϊκά, σας τρομάζουν στο ενδεχόμενο που κάποια στιγμή οι δρόμοι τους συναντηθούν με το σεισμό, σε επίπεδο Κρήτης? Εκείνο που γνωρίζουμε είναι ότι σε κάθε σεισμό συνεργούν ταυτόχρονα πολλοί παράγοντες για να έχουμε μικρές ή μεγάλες βλάβες, για να έχουμε πολλές ή λιγότερες ζημιές, για να έχουμε ή να μην έχουμε θύματα. Και νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο το περιέγραψε ήδη ο εξαιρετικός συνάδελφος, ο κ. Λέκας, αυτό. Άρα είναι, θεωρείτε ότι το Ηράκλειο είναι η πιο ευάλωτη πόλη από τις πόλεις της Κρήτης όσον αφορά το σεισμό? Σε ό,τι αφορά το Ηράκλειο, κατά κύριο λόγο το ιστορικό κέντρο, ενδεχομένως όμως και άλλες περιοχές οι οποίες είναι εκτός κέντρου, οι οποίες ενδεχομένως είναι θεμελιωμένες σε χαλαρά εδάφη και έχουν ενδεχομένως παλαιά κτίρια. Αυτές είναι, αν θέλετε, αυτοί είναι οι κύριοι παράγοντες οι οποίοι ανεβάζουν αυτήν την
τροτότητα, αυτή την ευπάθεια στο σεισμικό κίνδυνο. Το ίδιο, λίγο πολύ, συμβαίνει και σε άλλες περιοχές. Και το Ρέθυμνο και τα Χανιά έχουν ιστορικά κέντρα, με διαφορετικά ίσως χαρακτηριστικά, που όμως δεν διαφέρουν πολύ από εκείνα του Ηρακλείου ως προς το ότι προκύπτει μια αυξημένη τροτότητα. Έστω και αν δεν είναι πολύ μεγάλη σεισμή ως προς τα Ρίχτερ, όπως είπατε και εσείς. Συνηθίζω να λέω ότι ένας σεισμός, για παράδειγμα, με μέγεθος 8 στην κλίμακα Ρίχτερ, στη μέση της Σαχάρας, δεν έχει τίποτα να βλάψει. Θα είναι ένας πολύ μεγάλος σεισμός, θα είναι ένα πολύ μεγάλο γεωφυσικό γεγονός, αλλά δεν μπορεί να βλάψει κανέναν. Άρα το αποτέλεσμα το αρνητικό θα είναι μηδενικό. Ένας πολύ μικρότερος σεισμός, για παράδειγμα, στην Αττική, πριν από 21 χρόνια, ο περίφημος σεισμός Σπάρτας. 5,9 Ρίχτερ. Ακριβώς. Με μέγεθος μόνο 5,9 στην κλίμακα Ρίχτερ, προκάλεσε μερικές και ολικές καταρρεύσεις πολυκατοικιών και άλλων κτηρίων, 143 θύματα, χιλιάδες τραυματίες και το μεγαλύτερο οικονομικό κόστος που έχει ποτέ προκύψει από σεισμό στη χώρα μας στη σύγχρονη ιστορία της. Βλέπουμε λοιπόν ότι η υπερσυγκέντρωση δραστηριοτήτων, η κακή πολεοδόμηση, τα αυθαίρετα, τα ιστορικά κέντρα, όλα αυτά είναι βασικά στοιχεία που ανεβάζουν την τροτότητα, αυξάνουν την τροτότητα και κατά συνέπεια είναι πολύ σωστό να υπάρξει ένα πρόγραμμα συστηματικό για την μείωση της τροτότητας όσων κτηρίων είναι δυνατόν να μειωθεί η τροτότητά τους, δίνοντας βεβαίως προτεραιότητα σε εκείνα τα οποία συγκεντρώνουν ευπαθείς ομάδες και μεγάλο πληθυσμό. Τα σχολεία, τα νοσοκομεία, κυβερνητικά μέγαρα και άλλα. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι είναι αρκετά συγκεκριμένη η εικόνα την οποία έχουμε για τους σεισμούς και τις πιθανές συνέπειές τους για τους παράγοντες εκείνους που συνεργούν ώστε να έχουμε τα αρνητικά αποτελέσματα. Κύριοι καθηγητές, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημαντική συμβολή σας στην απόψινή συζήτηση. Μας λύσατε αρκετές απορίες ομολογουμένως. Εγώ θα ευχηθώ να μην βιώσουμε ποτέ την εμπειρία ενός καταστροφικού σεισμού. Σε κάθε περίπτωση, η πρόληψη και η θωράκιση είναι και το μυστικό για να γλιτώσουμε με όσο το δυνατόν λιγότερες συνέπειες από ένα τέτοιο φαινόμενο. Καλό σας βράδυ, καλή δύναμη στο σημαντικό έργο που επιτελείτε όλα αυτά τα χρόνια, γνωστό όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καληνύχτα, ευχαριστούμε και εμείς. Λοιπόν, κύριε Φασουλά, έρχομαι σε εσάς γιατί σε πολύ λίγο θα βάλουμε στην συζήτηση και την αυτοδιοίκηση. Θα μιλήσουμε με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, την κυρία Λιονί, και τον προϊστάμενο της πολιτικής προστασίας στον Δήμο Ηρακλείου. Ακούσατε ότι η πόλη του Ηρακλείου, το ιστορικό κέντρο, αλλά και τα ιστορικά κέντρα στα Χανιά και το Ρέθυμνο, είναι περιοχές που είναι περισσότερο ευάλωτες. Βλέπουμε και τις εικόνες από τον drone στις οθόνες της εκπομπής. Θέλω και τη δική σας άποψη για την... είστε ένας γεωλόγος, για το υπέδαφος γύρω από τα αστικά κέντρα της Κρήτης. Βλέπουμε δηλαδή τώρα εδώ στις οθόνες την περιοχή του Γιούχτα, την ευρύτερη περιοχή από τις Αρχάνες. Αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει ως θάλασσα σε ένα σεισμό που θα είχε επίκεντρο μια τέτοια περιοχή. Κοιτάξτε, αυτό που γνωρίζουμε από τις έρευνες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια είναι πολύ καλά ποια είναι τα χαρακτηριστικά του υποβάθρου γύρω από την πόλη του Ηρακλείου και μέσα στην πόλη του Ηρακλείου. Οι εικόνες που βλέπουμε μας δείχνουν αυτό το χαρακτηριστικό ανάγλυφο που έχει όλη η Κρήτη. Mm-hmm. Τις μεγάλες διαφοροποιήσεις στο υψόμετρο, τους απότομους γκρεμούς που όλοι αυτοί οι απότομοι γκρεμοί στις περισσότερες περιπτώσεις αφορούν σε παλιά ρήγματα. Mm-hmm. Είναι σπασίματα των πετρωμάτων, έχουν μετακυλιθεί τα πετρώματα κατακόρυφα, δημιουργούν αυτό το πολύπλοκο ανάγλυφο και βέβαια δημιουργούν και ιδιαίτερες συνθήκες όσον αφορά τα πετρώματα, γιατί ο Γιούχτας είναι ένα, όπως το είπατε, βραχώδες υπόβαθρο, mm-hmm. αλλά οι περιοχές γύρω από το Γιούχτα, οι οποίες ουσιαστικά προεκτείνονται μέχρι την πόλη του Ηρακλείου, είναι πιο χαλαρά πετρώματα. Είναι αυτά που χαρακτηρίζουμε ως ζήματα, άρα έχουν μια όχι τόσο καλή συμπεριφορά σε σχέση με το βράχο. Άρα οι περιοχές που βρίσκονται πέριξ του Γιούχτα είναι περισσότερο ευάλωτες, ας πούμε, οι Αρχάνες, Πατσίδες, κάτω Αρχάνες, χωριά, αλλά και το πολεοδομικό συγκρότημα του Ηρακλείου. Αυτό είναι δεδομένο και γνωστό, θα λέγαμε, και από ιστορικούς σεισμούς. Δηλαδή, γνωρίζουμε ότι οι σεισμοί του 1930, του 1935 έπληξαν περισσότερο χωριά τα οποία ήταν, για παράδειγμα, στην Επισκοπή, στον Άγιο Μύρονα, στην ευρύτερη περιοχή.
που ήταν σε περιοχές με πολύ πιο χαλαρά εδάφη σε σχέση με άλλες περιοχές που είχαν βραχώδες υπόβαθρο. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι στην περιοχή την ευρύτερη του Ηρακλείου δεν έχουμε, για παράδειγμα, ρήγματα τα οποία ενδεχομένως θα μπορούν να δώσουν σεισμό, άρα να μας δώσουν ένα επίκεντρο πολύ κοντά στην πόλη του Ηρακλείου. Υπάρχουν ενδεχομένως κάποια ρήγματα υποθαλάσσια που λόγω πάλι της απόστασης δεν μας δημιουργούν τόσο σοβαρό κίνδυνο. Όπως αναφέρθηκε ότι υπάρχουν περιοχές στο Ηράκλειο οι οποίες είναι σε κάποια κακά εδάφη και αυτές είναι που θέλουν και μεγαλύτερη προσοχή. Αυτό συμβαίνει λίγο πολύ σε όλες τις περιοχές της Κρήτης όμως και είναι κάτι το οποίο καλούμαστε να το αντιμετωπίσουμε ενισχύοντας τα κτίρια, όπως είπαμε, ιδιαίτερης σημασίας και βέβαια χτίζοντας με το σωστό τρόπο τα κτίρια μας από εδώ και πέρα.